Πέρα Νίκο και καλή δύναμη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που αρχίζει από σήμερα. Νέα δεδομένα, νέο περιβάλλον, νέο τοπίο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έρευνα που θα παρουσιάσουμε απόψε. Να δούμε τα χαρακτηριστικά της. Καλησπέρα Σία. Είναι πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου, δηλαδή την περίοδο των διερευνητικών εντολών, σε δείγμα 1.100 ατόμων. Σταθμίστηκε ως προς το φύλο και την ηλικία. Είναι έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Παρά τις δυσκολίες του Αυγούστου, έτσι, που μας λέτε συχνά πυκνά οι δημοσκόποι. Πράγματι, αλλά αυτό δεν ήταν καλοκαίρι, ήταν κάτι άλλο και, εν πάση περιπτώσει, για μας ήταν εφιάλτης από την άποψη του ότι εκεί που πιστεύαμε ότι έκλεισε ο κύκλος δουλειάς, ξανάρχισε αυγουστιάτικα. Ναι, για όλους μας, Νίκο μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να την ξετυλίγουμε. Βήμα προς βήμα, θα αρχίσουμε από τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών. Λέω εκ των προτέρων ότι αυτό είναι το πρώτο πεδίο ανατροπών. Σε ακούμε. Ανατροπές και ρευστότητα, έτσι θα μπορούσαμε να το τιτλοφορήσουμε. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός, 29,5 θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αθροίζουμε τα δύο πράσινα, έτσι, για να βοηθάμε και τον κόσμο να καταλαβαίνει 6, τα γραφήματα. Τα 100 θετικές και πολύ θετικές γνώμες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει βεβαίως ότι ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να διατηρεί την πρωτιά ως προς τη δημοτικότητα. Πλην όμως η πτώση είναι μεγάλη σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν τουλάχιστον από το δημοψήφισμα ή από την υπογραφή του μνημονίου καλύτερα. Και από κοντά είναι ο κύριος Μεϊμαράκης, βλέπουμε. Από κοντά είναι ο κύριος Μεϊμαράκης, που πρέπει να πούμε ότι τα πάει πολύ καλύτερα από τον προκάτοχό του στην τελευταία περίοδο, δηλαδή τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά. Στην τρίτη θέση ο Σταύρος Θοδωράκης με ένα ποσοστό 21%. Ακολουθεί η κυρία Γεννηματά, 17,5 θετικές γνώμες. Ο κύριος Κουτσούμπας επίσης στη συνέχεια με 14,5. Χρειάζεται να αναφερθούμε βέβαια στον κύριο Λαφαζάνη, που πρώτη φορά μετράται σε έρευνα ως αρχηγός κόμματος με 11,5% θετικές γνώμες. Λοιπόν, αυτά ως προς την πρώτη εικόνα. Πάμε να δούμε τώρα συγκριτικά τους ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, και το βάζω έτσι γιατί μέχρι ενός σημείου είχαμε τον κύριο Σαμαρά στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Από εδώ και πέρα μετράμε τον κύριο Μεϊμαράκη. Ακριβώς, μετράμε τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μετά από τις εκλογές βλέπετε ότι ξεκινάει με ένα ποσοστό της τάξης του 70% ο Αλέξης Τσίπρας. Πέφτει τον Απρίλιο στο 55% περίπου. Όταν οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο ζενίθι, δηλαδή. Έτσι, το διατηρεί όμως αυτό το ποσοστό του 50 και πάνω μέχρι τα τέλη Ιουνίου, θα λέγαμε μέχρι το δημοψήφισμα, και βλέπουμε ότι στην καταγραφή την τελευταία μία ραγδαία πτώση. Ενώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Σαμαράς ήταν σε ποσοστά γύρω στο 13%, ο κύριος Μεϊμαράκης είναι στα διπλάσια ποσοστά δημοτικότητας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αξιολόγηση της παρουσίας της Προέδρου της Βουλής, ένα από τα πρόσωπα αυτής της περίοδου. Πώς κρίνουν λοιπόν οι πολίτες τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων της? Αυτό είναι το ερώτημα που έχουμε διατυπώσει. Και τη γενική της παρουσία, τη γενικότερη παρουσία της, 24,5 θετικές γνώμες, 66,5 αρνητικές γνώμες, 8% ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Τελευταία φορά είχε διατυπωθεί το ίδιο ερώτημα, άρα είχαμε και στοιχεία τον Απρίλιο, 15 έως 17 Απριλίου. Να δούμε παρακαλώ την επόμενη κάρτα. Και εδώ έχουμε μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Είχαμε τότε 39% θετικά, 47% αρνητικά. Τα αρνητικά ανέβηκαν περίπου 20 μονάδες. Τα θετικά πέσαν περίπου 15 μονάδες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου παρόλα αυτά διατηρεί μία σοβαρή, ας το πούμε έτσι, επιρροή θετικής γνώμης στο εκλογικό σώμα. Ακριβώς. Και το κρατάμε αυτό, έχει τη σημασία του δεδομένων των πληροφοριών ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πάει
τα αμέσως επόμενα 24 ώρα να συγκροτήσει το δικό της πολιτικό φορέα. Άρα έχει ένα κεφάλαιο σε επίπεδο δημοφιλίας, όχι ευκαταφρόνητο. Πάμε τώρα στη βαθμολόγηση των επιδόσεων της κυβέρνησης. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Βοήθησε μας λοιπόν θυμάσαι να καταλάβουμε. Εσία, το είχαμε πρώτη φορά εισάγει τον Απρίλιο, περίπου στη μέση της θητείας της κυβέρνησης. Τότε ζητούσαμε από τους πολίτες να βαθμολογούν από το 0, που είναι απαράδεκτη, έως το 10, που είναι άρρωστη. Στους βασικούς τομείς πολιτικής, που είναι όλοι αυτοί εδώ που βλέπουμε. Ακριβώς τους βασικούς τομείς και τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Την οικονομία, τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα, παιδεία, εξωτερική πολιτική, δημόσια διοίκηση και υγεία. Και αυτό που βλέπουμε είναι η μέση όρη. Στην οικονομία ήταν 4,6 ο μέσος όρος τον Απρίλιο, έπεσε 2,9. Στη μετανάστευση από 3 που ήταν ήδη πολύ, ο πιο χαμηλός έγινε 2,4, ακόμη χαμηλότερος. Παρέμεινε σταθερός στην εγκληματικότητα και ασφάλεια 3,7. Πήγε 3,1 στην παιδεία, 3,7 στην εξωτερική πολιτική ο μέσος όρος, 3,2 στη δημόσια διοίκηση και 3 στην υγεία. Πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Ήδη ήταν μέτριες τον Απρίλιο. Ναι, στο μοναδικό πεδίο άσκησης πολιτικής που είχε πάνω από τη βάση και τον Απρίλιο ήταν εδώ στην εξωτερική πολιτική. Ακριβώς και άμυνα. Έπεσε αρκετά. Και λέγαμε και τότε πως ο κόσμος είχε ταυτίσει, είχε συνδυάσει τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Έτσι, και γι' αυτό ακριβώς υπήρχε αυτή η παραπάνω βαθμολόγηση σε αυτό το τομέα. Να δούμε αναλυτικά ένα-ένα τις βαθμολογίες. Εδώ μπορεί να δει κανείς όλες τις βαθμολογίες, το ποσοστό σε κάθε βαθμό, επικρατούσα τιμή το 0 στην οικονομία. Για την οικονομία μιλάμε εδώ, ναι. Ακολουθεί το 5, 17,5. Η πολύ καλή βαθμή, βλέπετε, από το 7 και πάνω είναι περίπου 12%. Πάμε στη μετανάστευση τώρα. Εδώ που έχουμε ένα μέσο όρο 2,4, όπως είδαμε και νωρίτερα. Εδώ ουσιαστικά ένα στους δύο Έλληνες βαθμολογούν με μηδέν η μονάδα την κυβέρνηση και τη βάση δίνουν το 12,5% και από εκεί και πέρα από το 6 ως το 10 αν αθροίσουμε τα ποσοστά είναι γύρω στο 14%. Συνεχίζουμε με εγκληματικότητα και ασφάλεια. Εδώ που η κυβέρνηση έχει τη βαθμολογία κατά μέσο όρο 3,7%. Κάπως καλύτερα. Το μηδέν υπάρχει για πολλούς που είναι φανερό ότι είναι ένας βαθμός περισσότερο πόλωσης απέναντι στην κυβέρνηση παρά απαραίτητα αξιολόγησης των επιμέρους επιδόσεων. Αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό που βαθμολογεί από τη βάση και πάνω την κυβέρνηση. Στην παιδεία. Πάμε στην επόμενη στην κάρτα. Στην παιδεία επίσης χειροτέρευσαν τα πράγματα. Πολλά μηδενικά βλέπω εδώ. Και εδώ τα μηδενικά είναι πολλά. Ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλός. Μετά το 0, το 5 είναι η δεύτερη τιμή στο 19%. Όσοι βαθμολογούν από εκεί και πάνω είναι ένα ποσοστό χοντρικά στο πάνω από 15-16%. Και πάμε στους τελευταίους τρεις τομείς διακυβέρνησης. Εξωτερική πολιτική και άμυνα βλέπουμε εδώ. Να μην σταθούμε ιδιαίτερα. 0,26,5, 5 και πέρα έχουμε ένα ποσοστό που είναι από 22% και πάνω. Εδώ βλέπουμε τις βαθμολογίες για τη δημόσια διοίκηση, για τις επιδόσεις της κυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση. Και εδώ επικρατούσα τιμή το 0,31%. Και κλείνουμε με την υγεία. Εδώ που έχουμε ένα μέσο όρο, θυμίζω, 3% για την κυβέρνηση, επίσης ναι, πολύ μηδενικό. Και εδώ καμία έκπληξη με βάση το μέσο όρο, μεγάλο ποσοστό αποδοκιμασίας στο 0 και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 30 και κάτι τα 100 που βαθμολογεί πάνω από το 5 την κυβέρνηση. Αυτή ήταν μια κυβέρνηση που κρατήθηκε 7 μήνες στην εξουσία. Να δούμε συνολικά τώρα πώς αξιολογεί το έργο της αυτή η δημοσκόπηση που προκύπτει βεβαίως απευθείας από τους πολίτες, Νίκο. Έτσι, ποια είναι η γενική στάση απέναντι στο έργο της κυβέρνησης. Το 56-57% περίπου βαθμολογεί αρνητικά ή πολύ αρνητικά την κυβέρνηση, αξιολογεί έτσι το έργο της. Θετικό και πολύ θετικό μόλις το 16% και υπάρχει και ένα 26% περίπου, 26,5% που λέει ούτε θετικό ούτε το ίδιο μου έκανε ακριβώς. Το δημοψήφισμα τώρα, επί του οποίου βλέπουμε
ότι έχει αναστραφεί η εικόνα σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Θέλαμε να αποτιμηθεί και το δημοψήφισμα. Συζητήθηκε πολύ και τότε. Είναι αναμφίβολα ένα στοιχείο στο κέντρο της πολιτικής δημόσιας συζήτησης. Έβλαψε ή ωφέλησε. Έβλαψε, μας λέει, η μεγάλη πλειοψηφία. Ουσιαστικά 2 στους 3, 66,5%. Ωφέλησε, λένε, μόλις το 16,5% και ένα 14%. Λέει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πριν από μερικές μέρες ο Πρωθυπουργός με διάγγελμά του ανακοίνωσε την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Αυτό πώς φάνηκε στους πολίτες που διαχρονικά δεν τρελαίνονται για εκλογές? Δεν τρελαίνονται για εκλογές. Η ερώτηση είναι, θα ωφελήσουν ή θα βλάψουν αυτές οι εκλογές? Θα βλάψουν, μας λένε, πάλι σχεδόν 2 στους 3, το 60%. Θα ωφελήσουν, λένε, 1 στους 4, το 24%. Και ένα 10% ούτε θα βλάψουν ούτε θα ωφελήσουν. Να, η πλειοψηφία πάντως βλέπουμε δεν τις ήθελε αυτές τις εκλογές. Έτσι αυτό προκύπτει. Αυτό στο επόμενο ερώτημα θα δούμε την άποψη των πολιτών, των ερωτηθέντων, για την στρατηγική τελικώς που ακολούθησε η κυβέρνηση στην πολύμηνη διαπραγμάτευση. Και μετά θα δούμε και τα συγκριτικά στοιχεία. Δηλαδή, τι έλεγαν οι πολίτες όταν είχε ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση, όταν βρισκόμασταν στο απόγειο, έτσι περίπου στη μέση αυτής της πορείας. Ας ξεκινήσουμε όμως από το τι λένε τελικώς τώρα. Σήμερα που αποτιμούν όλη την περίοδο των 7 μηνών της διαπραγμάτευσης μέχρι την υπογραφή του μνημονίου, μας λένε ότι ήταν λαθασμένη τελικά η στρατηγική διαπραγμάτευση στο 61%. Ήταν σωστή, μας λέει, το 25%, ούτε σωστή ούτε λανθασμένη το 10%. Θα δούμε τώρα την ανάλυση αυτής της απάντησης ως προς την κομματική προτίμηση. Εδώ έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Εδώ η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το λανθασμένη πια είναι πλειοψηφία και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στους ψηφοφόρους των ΑΝΕΛ που θα δούμε στον επόμενο πίνακα. Βεβαίως, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, είναι πολύ μεγάλα αυτή ποσοστά. Αυτοί όμως το πίστευαν και πριν. Έτσι. Εδώ τώρα βλέπουμε 57% είναι αυτοί που λένε από τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι ήταν λαθασμένοι, 46% αυτοί που από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ήταν λαθασμένοι. Άρα πια... Αν και η κριτική έχει σε κάθε κόμμα διαφορετική αφετηρία. Προφανώς οι δυσαρεστημένοι στον ΣΥΡΙΖΑ και στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι δυσαρεστημένοι για διαφορετικό λόγο από αυτόν που είναι δυσαρεστημένοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ή του Ποταμιού, έτσι. Ναι, ενδεχομένως. Αυτό βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να το βρει και σε άλλα κόμματα όπως το ΚΚΕ ή στη Χρυσή Αυγή επίσης. Η διαχρονική εξέλιξη αυτό τώρα αυτού του δικτύου, που πράγματι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Τι νομίζαμε στην αρχή, τι θεωρούσαν οι πολίτες όταν ξεκίνησε το Φεβρουάριο αυτή η διαπραγμάτευση. Τα ευρήματα δείχνουν τη συνεκτικότητά τους. Πτώση της δημοτικότητας Τσίπρα. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Μέχρι τον Απρίλιο, αυτοί που λέγανε ότι είναι σωστή η διαπραγμάτευση ήταν περισσότεροι από αυτούς που λέγανε ότι ήταν λαθασμένοι. Και ουσιαστικά μέχρι τα τέλη του Ιουνίου ήταν μισή-μισή. Αυτοί που λέγανε σωστή και αυτοί που λέγανε λάθος. Τον Αύγουστο βλέπουμε πώς εκτινάσεται η διαφορά αυτών που λένε λανθασμένοι σε σχέση με αυτούς που υποστηρίζουν αυτήν τη διαπραγματευτική τακτική. Αυτή η πτώση είναι, η ψήφιση του είναι πολύ προφανώς εντυπωσιακή, γιατί αν δει κανείς τα ποσοστά δημοτικότητας του Αλέξη Τσίπρα, σαν να έχουν την ίδια πτώση. Ξεκινάει από 70%, δεν φτάνει στο 25%, είναι στο 29%, όμως είναι η ίδια πορεία που καταγράφεται. Είναι προφανές ότι γίνεται άμεση, μπορεί να συνδέσει κανείς την εικόνα που έχουν οι πολίτες για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με την εικόνα του Πρωθυπουργού. Στο ευρώ τώρα, στη συζήτηση για το ευρώ, και θα δούμε και τη σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, ποια είναι το ερώτημα που διατυπώνεται για να καταλαβαίνουμε ακριβώς είναι ποιο συνέστημα σας δημιουργεί η προοπτική εξόδου από το ευρώ. Και μετράμε πάντα το φόβο, την ελπίδα, κανένα συνέστημα ή τους πολίτες που θεωρούν ότι τέτοιο ενδεχόμενο να βγούμε δηλαδή από το ευρώ δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς.
Η σύγκριση είναι με την τελευταία έρευνα εδώ του Ιουλίου. Ο Ιούλιος είναι με τις γραμμές οι μπάρες, για να βοηθήσουμε τους πολίτες. Οι καθαρές μπάρες είναι η καινούργια μέτρηση. Μπορούμε να πούμε ότι χοντρικά είναι τα ίδια περίπου ποσοστά. Μια μικρή πτώση του φόβου από το 55 στο 53. Η ελπίδα επίσης πέφτει κατά 3 μονάδες. Αυξάνεται όμως το ποσοστό αυτών που λένε ότι δεν μου δημιουργεί κανένα συναίσθημα, μου είναι το ίδιο. Είτε θα μείνουμε στο ευρώ, είτε θα φύγουμε. Έχει σημασία το πάντως αυτό. Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές, διότι η ελπίδα, αν προσθεθεί, αυτοί δηλαδή που ελπίζουν να βγούμε από το ευρώ, αν προσθεθούν σε αυτούς που ούτε κρύο ούτε ζέστη, είτε μείνουμε είτε φύγουμε, αυτός ο αριθμός των ψηφοφόρων συνιστά και μία δεξαμενή για τα κόμματα που υποστηρίζουν την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Έτσι. Παλιότερα θα τα λέγαμε για τα αντιμνημονιακά κόμματα. Ναι. Τώρα διαφοροποιείται αυτή η ορολογία, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα 39% εδώ που είτε δεν συγκινείται από μια έξοδο από το ευρώ, είτε θεωρεί ότι είναι πολύ καλό πράγμα και ελπιδοφόρο. Ας δούμε και τη διαχρονική εξέλιξη ως προς αυτές τις απαντήσεις. Βλέπουμε στην ουσία αυτό που μας είπες, ότι τεράστιες διαφορές δεν έχουμε. Φαίνεται εδώ ότι βλέπουμε μια σχετικά παγιωμένη κατάσταση. Από τον Απρίλιο και μετά, δηλαδή ένα διαμορφωμένο, θα το λέγαμε πλειοψηφικό μπλοκ, που λέει ότι μου προκαλεί φόβο η ιδέα του να φύγουμε από το ευρώ. Μία μειοψηφία όμως και αυτή σχετικά σταθερή, που λέει ότι δεν θα σημάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή μου, που κινείται περίπου ανάμεσα στο 20 με 25-26%. Και τέλος, διψήφιο ποσοστό ανάμεσα στο 12 και στο 16 έχει φτάσει, 13,5 τώρα, όσων ελπίζουν ότι είναι κάτι θετικό να φύγουμε από το ευρώ. Πόσο αισιόδοξοι είμαστε τώρα μέσα σε όλα αυτά, σε αυτό το κλίμα και με αυτά τα δεδομένα που ήδη έχουμε παρουσιάσει για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού μας? Είναι αυτό που αφορά εμάς, όχι τη χώρα, όχι πώς θα πάνε τα πράγματα γενικώς, πώς θα πάμε εμείς, πώς θα πάει το νοικοκυριό μας. Πρέπει, Σία, τα αποτελέσματα αυτά να είναι ίσως τα πιο απαισιόδοξα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αν όχι τα πιο, πάντως μέσα στην τριάδα, στα μετάλλια θα λέγαμε. Αυτοί που θεωρούν ότι θα χειροτερεύσει η κατάσταση του νοικοκυριού τους, σίγουρα ή πιθανότατα ή πιθανόν, είναι το 65-66%, ενώ από την αντίθετη πλευρά μόλις το 5% πιστεύουν ότι έχει πιθανότητες, μάλλον θα βελτιωθεί, είναι το 4,5%, και υπάρχει και ένα 0,5% των συμπολιτών μας που είναι αισιόδοξο ότι σίγουρα θα βελτιωθούν τα οικονομικά. Να τους γνωρίσουμε. Αυτούς τους αισιόδοξους να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους να αισιοδοξήσουν, γιατί δεν βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα ως προς την ψυχολογία των Ελλήνων σε αυτό το πεδίο, και εδώ βλέπω την εκτείναξη. Ακριβώς, η εκτείναξη που πάλι από τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο, Αύγουστο ανεβαίνει από το 32 στο 41, από το 41 στο 47 η απεσιοδοξία, 65,5, το μεγαλύτερο ποσοστό που είδαμε όχι απλώς στους τελευταίους μήνες, θα έλεγα σίγουρα τα τελευταία χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ τουλάχιστον πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό. Και κάποια στιγμή μόλις είχε εκλεγεί η κυβέρνηση αυτή, η αισιοδοξία ήταν στο 30% και η απεσιοδοξία στο 16%. Δηλαδή, αν ο Φεβρουάριος είναι σημείο αναφοράς, είναι από πλευράς συναισθημάτων και προσδοκιών, έχει αλλάξει ο κόσμος των Ελλήνων. Ναι, ναι, ναι. Αυτό καταγράφει μια σαφέστατη απογοήτευση. Έτσι. Μια βίαιη εναλλαγή συναισθημάτων. Άλλωστε, το ζήσαμε, αυτή τη βίαιη εναλλαγή συναισθημάτων την έχουμε ζήσει σε πολλές φάσεις αυτού του 7 μήνου. Και όλα αυτά εξηγούν γιατί θα δούμε αυτό που θα δούμε αμέσως τώρα. Έχουμε φτάσει στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου βουλευτικών εκλογών και σε ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, Νίκο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τοπίο, όπως είπα, μεταβολές και ρευστότητα. Επιμένω στη ρευστότητα, είναι πολύ νωρίς για, πώς να το πω, για αυτό που θα δούμε και για οποιαδήποτε οριστική... Για πρόβλεψη αποτελέσματος. Οπωσδήποτε για πρόβλεψη, αλλά και για οποιαδήποτε έτσι, αποτίμηση του τι θα συμβεί σε πολλά επίπεδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην έρευνα αυτή έχει 25%, στην τελευταία έρευνά μας είχε 34,5%.
μία πτώση 10%. 16,5% ήταν στην τελευταία έρευνά μας η Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνει 22%, σχετίζεται κυρίως με τις εισπυρώσεις της. Και ξαφνικά εκεί και πέρα... που είχαμε μία μεγάλη ψαλίδα πριν από περίπου ένα μήνα, αυτό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει πολύ, τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει έτσι πολύ και να βρίσκονται σε μια απόσταση 3 ποσοστιαίων μονάδων σύμφωνα με τη δική μας έρευνα. Τον Ιούλιο λέγαμε ότι έχουμε την εικόνα του κυρίαρχου κόμματος, ναι, όπως λέμε στην πολιτική επιστήμη. Ήταν ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, κυριαρχούσε, θεωρούσαμε και ότι αν γίνουν εκλογές. Του κυρίαρχου. Έτσι, θα είχε σκηνής, πιθανότατα, ναι, αυτοδυναμία με άνεση κιόλα. Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν πολύ χαμηλά στην καταγραφή. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι μια πτώση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ, του δημοσκοπικού ποσοστού, έτσι πρέπει να το επισημάνουμε. Παραμένει πρώτο κόμμα, 3 μονάδες διαφορά σε αυτή την έρευνα, θα δούμε τι σημαίνουν, μπορεί να σημαίνουν πολλά, μπορεί και τίποτα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μία σειρά κομμάτων που κινούνται, αφήνω τους ανεξάρτητους Έλληνες, από 4 έως 6, που είναι ένας ακραίος κατακαιρματισμός του πολιτικού, ναι, συστήματος. Στην πραγματικότητα εδώ δύσκολα μπορεί να κάνει κανείς προβλέψεις ποιος προηγείται. Με βάση τους αριθμούς πάντως βρίσκουμε στην όχι τρίτη θέση να ισοψηφούν το ποτάμι και σε δύο κόμματα. Είναι το ποτάμι και το κουκουέ. Μετά είναι η εκεί Χρυσή και η Χρυσή Αυγή κοντά 5,5%. Το κόμμα Λαφαζάνη στο 5 το βρίσκει. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη επισήμανση. Η πρώτη καταγραφή στη δική μας έρευνα του δίνει ένα ποσοστό 5%. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πολύ ή λίγο. Πρώτη παρατήρηση, καταγράφει είσοδο στη Βουλή με σχετική άνεση, με άνεση. Δεύτερη παρατήρηση, δεν έχει μια δυναμική προς το παρόν διψήφια. Ναι. Δεύτερη παρατήρηση, το κόμμα η Ένωση Κεντρών σε μας καταγράφει 4,5%. Mm-hmm. Το είχαμε βρει ήδη πριν από τον Αύγουστο, από την τελευταία έρευνα, με ποσοστά κοντά στο 3%. Ήταν άλλωστε η έκπληξη των εκλογών και των Ιανουάριο. Ήταν η έκπληξη και των εκλογών του Γενάρη και θυμίζω ότι στη Θεσσαλονίκη, ελπίζω να μην είμαι επηρεασμένος, αλλά στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό του, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν 4,5% και είχε περάσει το Πασό και μας είχε κάνει εντύπωση. Γιατί καθόλου, θυμάμαι, αυτό μας είχε κάνει εντύπωση όλους. Να μας ειλικρινείς, περάσει κάτω από τη μύτη μας, δεν το. Και στο 4,5% βρίσκεις και το Πασόκ, ανεβασμένο και το Πασόκ. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ καλύτερα σε σχέση όχι μόνο με την προηγούμενη περίοδο, αλλά και με την περίοδο πρώτων εκλογών του Ιανουαρίου, που το βρίσκαμε τότε στο 3-3,5. Τώρα έχει καλύτερη καταγραφή ποσοστών. Η ΑΝΕΛ είναι κάτω από το 3%. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Οπωσδήποτε όμως είναι ένα ποσοστό που τους ανησύχει. Ναι. Που θα έπρεπε. Και βλέπω μία αδιευκρίνηστη ψήφωνα σε υψηλά επίπεδα. Είναι σε υψηλά Έχουμε επίπεδα. Ανάλυση αυτού του 14,5%. Ποιοι είναι εδώ μέσα δηλαδή. Είναι πολλής κόσμος και στην αποχή που την αφαιρούμε για να βγάλουμε αυτά τα ποσοστά και στο λευκό, γιατί αυτό το ποσοστό της αποχής δεν είναι ότι εκείνη την ημέρα δεν θα πάω γιατί, ναι, θα είμαι άρρωστος, γρυπωμένος. Είναι, λέω, δεν θέλω να πάω, για ένα τμήμα, ναι, τουλάχιστον αυτών. Εδώ μέσα έχουμε πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε πολύ ΣΥΡΙΖΑ και πιθανότατα θα αποτελέσει... Πώς να το πω. Θα κρίνουν τη μάχη αν αποφάσισαν. Θα κρίνουν τη μάχη για άλλη μια φορά αν αποφάσισαν. Να δούμε όμως αν θα διατηρηθούν σε αυτό το υψηλό επίπεδο και το επόμενο 20ήμερο. Ναι, θα το δούμε. Αν θα αποφασιστεί, αν θα αποφασίσουν. Και θα δούμε πώς θα κινηθούν και όσοι τώρα δηλώνουν τα μικρά κόμματα. Γιατί πρέπει να σημειώσω κάτι ως ερωτηματικό. Αν η εικόνα του ντέρμπι συνεχιστεί, το ερώτημά μου είναι, θα επηρεάσει τους ανθρώπους που μας λένε κάποιο από τα μικρά κόμματα? Αυτό το λες γιατί συνήθως η πόλωση. Γιατί έχουμε έναν εκλογικό νόμο των 50 ευρών και ξέρουμε ότι. Και δουλεύει υπέρ των μεγάλων. Ακριβώς συμπιέζει την ψήφο και τη συνείδηση των ανθρώπων που πηγαίνουν στα μικρότερα κόμματα. Θα το δούμε. Πάντως με το καλημέρα μπορούμε να πούμε ότι
αυτές θα είναι οι εκλογές των εκπλήξεων. Πρέπει να κρατάμε παρόλα αυτά, επειδή είναι και πολύ νωρίς και επειδή είναι και ρευστότητα. Και όπως μου είπε πολύ ωραία ο ταξιτζής που με έφερε εδώ και τους πιστεύω τους ταξιτζίδες, είναι βουβές εκλογές. Ναι. Πράγματι, σε σχέση με άλλες εκλογές και οπωσδήποτε με του Γενάρη, μου μοιάζουν και εμένα πιο βουβές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Μαρατζίδη. Την επόμενη εβδομάδα το νέο κύμα δημοσκόπησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Να δούμε